Έχουμε πάρει στα χέρια μας το προσχέδιο που είχαν αφήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες διαμορφώνουμε με βάση τα δικά μας θέλω, τις δικές μας προτεραιότητες, το καινούριο σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο μόλις ολοκληρωθεί θα περάσει και αποψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο η εκάστοτε Δημοτική Αρχή χρησιμοποιεί για να αναδείξει τους στόχους της, τις προτεραιότητές της και να κάνει γνωστό στον κόσμο το πρόγραμμά της. Στο δικό μας προϋπολογισμό, που η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το είδα να υπάρχει στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προτεραιότητα ή τουλάχιστον βαρύνουσα σημασία θα έχουν οι τοπικές κοινότητες. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σας είχα ξαναμιλήσει για το θέμα της πάγιας προκαταβολής. Για μας το άνοιγμα στα τοπικά, στα χωριά δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ρόδος δεν είναι μόνο η πόλη, Ρόδος είναι όλο το νησί. Έχω πολύ συχνή επικοινωνία με όλους τους πρόεδρους, αν όχι με όλους τους περισσότερους των τοπικών ενωτήτων, αφού γράζουμε τα προβλήματά τους, τα καταγράφουμε, μάλιστα τους είχα κάνει και κάποιο έγγραφο να μου στείλουν μέχρι τέλος του Οκτωβρίου τις προτάσεις τους όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα αξιολογηθεί. Τους διεμήνυσα να μου περιγράψουν τις προτεραιότητες τους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να μπουν όλα μέσα στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα. Και με βάση αυτά που πήραμε, θα τα αξιολογήσουμε και θα τα εντάξουμε στον καινούριο προϋπολογισμό. Εργαζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας είπα ποια είναι η κεντρική φιλοσοφία. Είναι να εντάξουμε έργα ουσίας και όχι έργα εικόνας, τα οποία θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα του πολίτη. Και όταν λέμε πολίτη, επαναλαμβάνω και το τονίζω, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Ρόδος δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και τα χωριά. Ρόδος είναι ολόκληρη, αλλά έχουν, προφανώς η Ρόδος έχει μεγαλύτερες ανάγκες σαν πόλη από τα χωριά, αλλά και τα χωριά δεν πρέπει να μένουν πίσω. Θεωρώ ότι θα γίνει μια πάρα πολύ σωστή δουλειά στον προϋπολογισμό, που δεν θα χρειάζεται κάτι έξτρα, αλλά ακόμα και να χρειαστεί, εμείς είμαστε εδώ για να το κοιτάξουμε, να το εξετάσουμε και αν μπορούμε να το υλοποιήσουμε κιόλας. Απλά αυτό που θέλω να σας πω, μια που το αναφέρατε κιόλας, είναι ότι η κατάσταση, δεν ήταν στα πλάνα μας να το αναφέρω τώρα, αλλά από τη στιγμή που με ρωτήσατε, ότι η κατάσταση που συνάντησα όταν πήγα για πρώτη φορά στις προμήθειες του Δήμου, γιατί εκεί είναι ένα νευραλγικό κομμάτι, μια νευραλγική υπηρεσία του Δήμου οι προμήθειες, ήτανε τουλάχιστον άσχημη, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Δεν υπήρχε καμία κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή οι προμήθειες. Είχαν τελειώσει κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα, τα οποία δεν είχαν έρθει οι μελέτες για να προχωρήσουμε σε καινούριους διαγωνισμούς. Το ότι τελείωσαν οι εκλογές δεν σημαίνει ότι σταματάει να δουλεύει η υπηρεσία, ούτε ότι σταματάει να δουλεύει ο Δήμος. Πρέπει να κινηθούμε στα νόμιμα πλαίσια για να γίνουν οι σωστοί διαγωνισμοί, ούτως ώστε να μην ξεμείνουμε, να το πω πιο λαϊκά. Αυτό μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τις τοπικές ενότητες, είμαστε στο πλάι τους. Σας ξαναλέω ότι με τη σωστή δουλειά που θα γίνει στον προϋπολογισμό, θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε έξτρα προμήθειες, αλλά αν χρειαστεί, είμαστε εδώ να εξετάσουμε κάθε αίτημά τους. Και αν είναι δίκαιο, γιατί όχι να μην το υλοποιήσουμε κιόλας. Οι τοπικές κοινότητες, κατά κύριο λόγο, το πρόβλημά τους είναι η αγροτική δρόμη. Είναι η οδοποιία τους, ο φωτισμός τους και η καθαριότητά τους. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν έχουν άλλα προβλήματα, αλλά αυτά. Αν σε αυτά είμαστε εντάξει απέναντί τους, βέβαια, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω και το εξής, ότι εμείς μπορεί να είμαστε εντάξει απέναντί τους, έχουμε τη διάθεση να είμαστε εντάξει απέναντί τους, αλλά πρέπει να βάλουν και αυτοί το χέρι τους. Δηλαδή, δεν γίνεται μόνο να προσπαθεί η κεντρική διοίκηση για τις ανάγκες τους και από τη δική τους τη μεριά να υπάρχει αδιαφορία.
Και αυτό είναι η γενική κοσμοθεωρία η δική μου. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να προσπαθεί το ένα μέρος. Πρέπει να υπάρχει προσπάθεια από όλες τις μεριές, μια συλλογική προσπάθεια, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι στις τοπικές κοινότητες αυτά τα βασικά προβλήματα είναι αυτά που σας προανέφερα και ότι αν είμαστε εντάξει σε αυτά, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο μικρά και θα μπορούν να επιληθούν εύκολα. Όσον αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα, έχουμε πάρει απόφαση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως ορίζει ο νόμος. Επειδή επίκυνται και εκλογές στην ΠΕΔ και όπως γνωρίζετε τα κεντρικά όργανα μας, η ΠΕΔ και η ΚΕΔΕ, έχουν αντιταχθεί όλα αυτά τα χρόνια στην μεταφορά των διαθεσίμων. Να σας ξεκαθαρίσω ότι εμείς, το έχω κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια, δεν ερχόμαστε να καταργήσουμε την απόφασή τους, ούτε να πάμε κόντρα στη δική τους άποψη. Το θέμα είναι διπλό. Είναι η πολιτική σκοπιά του θέματος και η άλλη σκοπιά, αυτή που εξετάζουμε εμείς. Όσον αφορά το καθαρά το νομικό πλαίσιο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε τα λεφτά εκεί. Η πολιτική σκοπιά του θέματος την εξετάσαμε προσεκτικά και αποφανθήκαμε ότι προφανώς και δεν πάμε κόντρα στην ΚΕΔ και την ΠΕΔΕ. Για την ΠΕΔ, απλά δεν γίνεται και να μην τα μεταφέρουμε. Προχωράει η διαδικασία και θα μεταφερθούν με ασφαλή τρόπο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι μας ορίζει ο νόμος, μας αναγκάζει ο νόμος. Δεν βρίσκω το λόγο, αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχω κάτι στα χέρια μου, σας ξαναλέω, επίκυνται οι εκλογές της ΠΕΔ. Προφανώς και θα συζητήσουμε εκεί το θέμα, δεν είναι απλό το θέμα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν βρίσκω το λόγο να μην, από τη στιγμή που η Ελλάδα πέρασε σε άλλη διάσταση όσον αφορά τα μνημόνια και τον κίνδυνο των τραπεζών. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε ότι ο κίνδυνος που υπήρχε στην Τράπεζα της Ελλάδος θεωρώ ήταν πολύ μικρότερος από τον κίνδυνο που υπάρχει στις συστημικές τράπεζες. Δεν νομίζω ότι θα καταρρεύσει πρώτα η Τράπεζα της Ελλάδος και μετά οι συστημικές. Σε αυτό το σημείο θα εμείνω στο ότι έχουν εντολή οι οικονομικές και οι νομικές υπηρεσίες απλά να το εξετάσουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν θα τα έχουμε εμείς στα χέρια μας, ίσως τα μάθετε κι εσείς. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος και το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ξεκάθαρο ότι ζητήσαμε. Πάντως, η ρύθμιση έχει προχωρήσει. Η ρύθμιση. Προφανώς. Εγώ ο ίδιος την έκανα. Μία ρύθμιση πάντα τη χάνει ανταπόκριση. Το θέμα είναι πόσο θα τη διαφημίσεις, πόσο θα τη βγάλεις προς τα έξω. Εμείς αυτό που θέλω και επί τη ευκαιρία που με ρωτάτε είναι να καλέσουμε τους δημότες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, γιατί πλέον ο Δήμος μπαίνει σε μια άλλη εποχή. Εμείς θέλουμε να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα. Θέλουμε πραγματικά και ο Δημότης να είναι εντάξει απέναντι στο Δήμο, αλλά και εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι στο Δημότη. Δεν μπορώ εγώ να ζητάω από το Δημότη να έρθει να διακανονίσει τα χρέη του και εγώ να μην είμαι εντάξει απέναντί του.